ήξερα ποιο να διαλέξω. Μια φορά και έναν καιρό είπα σε κήπο να σταθώ. Μες στη ζωή δροσιά να έχω. Μα ό,τι θες και δεν θα έρθει. Στην καρδιά μένει αγάπη και στο νου μείνει φωτιά. Καρδιά μένει αγάθη και στο νου μια φωτιά. Φύγε από το σπίτι μου, μην κάνω κανένα μεγάλο κακό. Εντάξει. Ναντία, από σένα εξαρτάται αν θα ξανασυναντηθούμε. Αυτό το ρεμάλι πήγες και ερωτεύτηκες. Αυτός είναι το χειρότερο κάθαρμα στην πιάτσα. Έχει σκοτώσει. Σταμάτα! Σταμάτα! Τι κάνεις εκεί? Σε ρωτάω τι κάνεις. Βλέπεις, φεύγω. Να πας πού? Δεν ξέρω, μπορείς στο Παρίσι. Μα δεν γίνεται να φύγεις. Ακούς τι σου λέει, δεν μπορείς να φύγεις. Κοίτα, ο Κώστας και εγώ... Δεν θέλω να ακούσω τίποτα! Αν πραγματικά είσαι ερωτευμένη μαζί του, θέλω να πω, σκέψου το καλά, και αν είσαι σίγουρη γι' αυτόν, τότε εγώ θα κάνω πίσω. Αλήθεια μου το λες? Δεν θέλω να στεναχωρήσω. Έρχομαι, αγάπη μου. Τι θέλεις? Τίποτα, μη φοβάσαι. Ο Δημήτρης θέλει να σου μιλήσει. Μας αφήνεις για λίγο μόνος? Θα είμαι έξω. Αν χρειαστείς κάτι, φώναξε να. Την άλλη φορά είπα να σου σπάσουν τα χέρια. Τώρα όμως, όπως καταλαβαίνεις, τελειώσανε τα ψέματα. Άκουσες τι σου είπα? Άκουσα. Και τι έχεις να πεις? Τι να σου πω. Εσύ έχεις τα λεφτά, εσύ έχεις και τους μπράβους. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Όμως πρέπει να σου πω και μια αλήθεια, Δημήτρη. Την Άντια την αγαπάω. Σε ξέρω πολύ καλά, Κώστα. Μην προσπαθείς να μου πουλήσεις φούμαρα εμένα.
Δεν ερωτεύτηκες ποτέ στη ζωή σου. Τις γυναίκες πάντα τις χρησιμοποιούσες. Έχεις δίκιο. Έτσι συνέβαινε. Πριν γνωρίσω την κόρη σου. Το ξέρω όμως από την αρχή. Αφού το ξέρεις τότε, γιατί το προχώρησες. Τέλος πάντων, πόσα θέλεις. Τίποτα. Την Άντια θέλω. Να πάρω διάλος, το ξέρω, δεν με πιστεύεσαι. Εγώ φταίω. Πριν γνωρίσω την κόρη σου, δεν ξέρεις πόσο σε μισούσα, Βερίδη. Προχτές κιόλας σκεφτόμουν να βρω έναν τρόπο να σε σκοτώσω. Τώρα όμως που σε έχω μπροστά μου, δεν θέλω τίποτα. Τίποτα. Αφού δεν θέλεις τίποτα, πρέπει να την αφήσεις ήσυχη. Μόνο μια γυναίκα μπορεί να ζήσει μαζί σου, Κώστα. Και ξέρεις πολύ καλά ποια είναι αυτή. Για τις άλλες είσαι κατάρα. Και μη μου πεις ότι άλλαξες. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Λοιπόν, θα πω στην Άντια να σε καλέσει κάποιο βράδυ στο σπίτι. Δεν θα έρθεις. Θέλω να εξαφανιστείς από τη ζωή της. Σε παρακαλώ. Τι να κάνω. Δεν θα ξαναπάταγα το πόδι μου εδώ. Η μητέρα μου όμως επέμενε να έρθουμε. Ο πατέρας λείπει. Μπορείς να έρθεις αν θέλεις. Όχι. Καλύτερα να μείνω εδώ. Τότε πήγαινε να περπατήσει μαζί της. Μην τριγυρνάει μόνη της. Για καλό ήρθες ή για κακό. Με περιμένω στο σπίτι του Βερίδη. Είμαι καλεσμένος της Νάντιας. Σκέφτηκα όμως.
σκέφτηκα πολύ. Μπορεί να είμαι ένα ρεμάλι, μπορεί ο πατέρας της να με πούλησε. Η Νάντια όμως δεν φταίει σε τίποτα. Την ερωτεύτηκες. Το άσχημο είναι ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Γιατί ήρθες εδώ? Γιατί μου το λες όλα αυτά? Σκέφτηκα δύο πράγματα, Μπέτη. Δεν πρέπει η μικρή να πληρώσει τις αμαρτίες της δικές μου και του πατέρα της. Και δεύτερον, εσύ είσαι ο άνθρωπός μου. Μπορεί να μην είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν σ' αγαπάω. Πετί, θα μπορούσες, δηλαδή, θα θέλεις να... Να θέλω ότι... να ξαναρχίσουμε τα ίδια. Εσύ να γυρνάς με μικρούλες και εγώ να σε περιμένω με ένα μπουκάλι δίπλα μου. Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα, μωρό μου. Καλύτερα έτσι. Να μου λέω ότι με κοροϊδέψες. Μην κάνεις έτσι. Ίσως είναι καλύτερα που δεν ήρθες. Αλλά αν τον θέλεις τόσο πολύ... Δεν θέλω να το βλέπω στα μάτια μου. Είναι ένας... Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Είσαι όμορφη και έξυπνη κοπέλα. Τα έχεις όλα. Ο Κώστας... είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Θα το καταλάβαινες αργότερα, όταν θα έχεις χάσει πολλά από τη ζωή σου. Άκουσα μου που σου λέω. Καλημέρα. Καλημέρα. Ετοίμασε την παλιτζά μου. Μάλιστα. Καλημέρα. Τι ώρα είναι? 8. Πρέπει να φύγω, θα λείψω για 2 μέρες. Πού θα πας? Στην Αίγυπτο. Έχω να τακτοποιήσει ορισμένα πράγματα. Δεν θα μου πεις τίποτα? Καλό ταξίδι. Να προσέχεις. Και εσύ.
Λέγεται. Εγώ είμαι. Γιατί δεν μιλάς? Τι θέλεις να σου πω? Χθες που σε είδα... κατάλαβα ότι... σκέφτηκα μήπως... Τι σκέφτηκες? Ο Βερίδης είναι εκεί. Όχι. Ο κύριος Βερίδης δεν είναι εδώ. Θα λείψει για 2 μέρες. Δεν θέλεις να έρθω... το σπίτι? Κάνω ό,τι θες. Γιατί με κοιτάς έτσι? Θέλεις τίποτα? Είστε καλά? Μια χαρά είμαι. Όλη σήμερα δεν κάνω, λείπω. Πού ήρθες? Γιατί, τι έγινε? Η κυρία Αλεξάνδρα δεν είναι καλά και δεν είναι κανείς εδώ. Καλά, μην ανησυχείς. Ποιος? Εγώ.
Γιατί με κοιτάς έτσι? Λες και με έκανα φάντασμα. Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Γιατί είμαι τρελή. Οι τρελοί κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι δεν είναι? Με φοβάσαι? Γιατί να σε φοβηθώ? Δεν με φοβάσαι? Δεν με φοβάσαι? Δεν με φοβάσαι? Thank you.
κάνεις εσύ εδώ? Βρήκες την ευκαιρία τώρα που λείπουμε όλοι και θες να τη δεις, έτσι? Αυτή σου τηλεφώνησε? Μόνος μου ήρθα. Γιατί τον άφησες να μπει? Έχετε τρελαθεί και δυο. Ύστερα από ό,τι έγινε έπρεπε να το κόψετε. Σταμάτα. Πού πας? Να τα πω ένα χεράκι με την κυρία Αλεξάνδρα. 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 Έκτορα! Έκτορα! Κάλεσε γρήγορα ένα ασθενοφόρο. Γρήγορα! Αλεξάνδρα. Έφυγε. Έφυγε, Έκτορα. Ζέμα. Μέσα σε χείλια. Πρόκειται να τη φέρεις πίσω. Στην καρδιά μένει αγάπη και στο νου μια φωτιά.
Καλημέρα. Εδώ κοιμήθηκες. Δεν το κατάλαβα. Πήγαινε να εξαπλώσεις. Μπα, θα κάνω ένα μπάνιο και θα κατέβω στον Πειραιά. Πρέπει να ξεκουραστείς. Το καλύτερο φάρμακο είναι η δουλειά. Άκου που σου λέω. Εδώ έρχομαι για να μάθω ποιος είναι ο πατέρας μου. Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί, αλλά υπάρχει και κάποια άλλη γυναίκα που σε χρειάζεται. Το ξέρω. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Θα δω. Μου είπε ο Άκτορας ότι θέλεις να φύγεις από το σπίτι. Ναι. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μείνω μόνη μου. Γιατί? Και εσύ πρέπει να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Δεν υπάρχει λόγος να μείνεις μόνος σου. Ο Άκτορας και η Νάντια μεγαλώσανε. Τι θα κάνεις σε αυτό το τεράστιο σπίτι? Αφού είσαι και εσύ εδώ. Εγώ. Τώρα χρειάζεσαι μια νέα γυναίκα. Να βγαίνεις, να διασκεδάζεις. Όπως έκανες παλιά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναερωτευτώ εδώ. Μετά από όσα έγιναν. Μην το λες αυτό. Κάθε καινούρια μέρα είναι και μια ευκαιρία. Εδώ μπόρεσα εγώ να ξαναβρω τον εαυτό μου. Εσύ δεν θα μπορέσεις. Φοβάμαι. Έχω κάνει τόσα λάθη που... Αν φοβάσαι να ζήσεις, είναι σαν να έχεις πεθάνει. Πίστεψέ με. Το ξέρω πολύ καλά. Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Θυμάσαι πώς έγινα? Όλα τα θυμάμαι. Είχα τρελαθεί. Δεν με ένοιαζε και τίποτα. Το μόνο που ήθελα ήταν να είμαστε μαζί. Το πλήρωσα ακριβά, αλλά τώρα έχω τον Άκτορα. Και έχω και σένα. Έναν φίλο. Είμαστε φίλοι. Μωρέ, μπράβο. Έτσι υποδέχεσαι την αδερφή σου. Θα τα ξαναπούμε αργότερα. Έχω σκυλοβαρεθεί εδώ πέρα. Κάποια στιγμή θα τα παρατήσω. Δεν μου πάνε εμένα τα ωράρια. Εγώ θέλω... Σταμάτα να γκρινιάζεις. Ο πατέρας θέλει να τη μάθεις τη δουλειά. Σε λίγο καιρό θα αποφασίσεις εσύ για όλα. Ωραία εξήγηση από την αδερφή μου. Μπράβο. Εσύ όλο ξενύχτια, γκόμενος, διασκεδάσεις και εγώ δουλειά σπίτι, σπίτι δουλειά. Τι θες? Θέλω να κουβεντιάσουμε. Σ' ακούω. Ο πατέρας. Ένας χρόνος έχει περάσει και δεν έχει βγει καθόλου από το σπίτι. Κάθε μέρα κατεβαίνει εδώ στον Πειραιά. Με ζει όμως. Έχει κλειστεί στον εαυτό του και αυτό είναι το χειρότερο. Πολλές φορές τον ακούω να περπατάει στο δωμάτιό του και άλλες τον βλέπουν να κοιμάται στο σαλόνι. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Για προσπάθησα να μιλήσεις εσύ μαζί του. Εσένα σ' ακούει καλύτερα, αισθάνεται πιο άνετα μαζί σου. Έχω προσπαθήσει εκ τώρα. Όποτε πάω να ξεκινήσω την κουβέντα, με σταματάει. Περάσαμε πάρα πολλά, Νάντια. Όλοι μας. Ο πατέρας πιστεύει ότι αυτός ευθύνεται για το θάνατο της Αλεξάνδρας. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Σκεφτόμουν. Το
Καλούσαμε κόσμο στο σπίτι. Να μπει λίγο φρέσκος αέρας. Με τρομάζει αυτή η σιωπή. Θα τα πούμε. Α, έχω δουλειά τώρα. Μίλησέ τους, σε παρακαλώ. Τι ώρα είναι? 11. Και γιατί στο διάλογο με ξύπνησες τόσο πρωί? Δεν είχες πει ότι θα πας να δεις το Βερίδι? Είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Το είπες. Θα ήμουν μεθυσμένος, φαίνεται. Δεν ξέρω τι ήσουν, αλλά δεν έχουμε μία στο σπίτι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Με φαντάζεσαι εμένα να ζητάω δουλειά από το Βερίδι? Όχι, αλλά θα το κάνεις. Μεγαλώνουμε, περνάνε τα χρόνια. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Εγώ λέω, μωρό μου, να μείνουμε εδώ στον καναπέ, να κάνουμε έρωτα συνέχεια, μέχρι να πεθάνουμε. Ας τους άλλους να δουλεύουν. Πού πας? Να βρω τον Δημήτρη. Άσε, θα τον βρω εγώ. Θα ρίξω τα μούτρα μου και θα πάω να τον βρω. Εξάλλου μου χρωστάει και μια χάρη. Άφησα την κόρη του ήσυχη. Πού πάνε που θα σε βρω? Έχεις αλπάρει τελείως, Βερίδι. Τι στο διάλο κάνεις εδώ πέρα, μου λες? Μ' αρέσει να χαζεύω τη θάλασσα. Έχει κι άλλες θάλασσες να χαζεύεις. Εδώ βρήκες να έρθεις. Τι θέλεις? Είμαι άσχημα στριμωγμένος. Θέλω να μου βρεις μια δουλειά. Γιατί γελάς? Γιατί γελάω. Και τι δουλειά μπορείς να κάνεις εσύ? Τις δουλειές που ξέρεις, εγώ τις σταμάτησα. Ταπεινώνομαι, έτσι. Το νιώθεις ότι ταπεινώνομαι? Λοιπόν. Τι λοιπόν? Μου ζήτησες να αφήσω ήσυχη την κόρη σου. Την άφησα. Την άφησα. Έκοψα για τον τζόγο. Λίγο δύσκολο για μένα, βέβαια, αλλά πρέπει να βρω να κάνω κάτι, να ζήσω. Πώς θα ζήσω? Δεν μπορείς να ζήσεις σαν υπάλληλος, Κώστα. 2-3 μήνες και ύστερα θα τα βρεθείς πάλι. Δώσ' μια ευκαιρία. Θα κάνω κάτι καλύτερο. Γνωριμίες έχεις. Θα σου ανοίξω μια δουλειά, μικρή έστω στην αρχή. Κάτι σαν μπάρ, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θα σου δώσω δραχμή στο χέρι. Τη δουλειά θα τη στήσουν δικοί μου άνθρωποι. Και αν δεν κάνεις μαντάρα πάλι, καθάρισες. Και μας θυμήθηκες. Σε πεθύμισα, μωρό μου, και ήρθα να σε δω. Α, ναι. Έχεις κάτι? Κανονικά θα έπρεπε να είμαι ευχαριστημένος. Ο Βερίδης, ξέρεις, μου έδωσε ακόμα μια ευκαιρία. Αλλά... Αλλά τι? Φαίνεται πως μερικοί άνθρωποι γεννιόνται με τη βρωμιά. Και εμένα ό,τι μ' αρέσει έχει τη βρωμιά μέσα του. Μόνο με την Άντια ήταν διαφορετικά. Σε μένα γιατί ήρθες? Γιατί αν πήγαινα στο σπίτι θα ξεσπούσα στην Πέττη γι' αυτό. Είμαι πολύ ακριβή. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Δεν το πιέσαι αυτό. Όχι, Κώστα. Δεν με ξεγελάς πια. Γλέντζες μαζί μου και ξαναγύρισες στην Πέττη. Για μένα, από εδώ και πέρα, θα είσαι απλά ένας πελάτης. Λέγε πώς θα θες. Πληρώνω. Αυτό. Είναι δώρο δικό της. Έτσι δεν είναι? Ναι.
Φόρεσέ μου το. Πού ήσουνε? Είχα βγει με κάτι φίλους. Πατέρα, θέλω να κουβεντιάσουμε. Τι είπες? Θέλω να κουβεντιάσουμε. Όχι. Δεν ξέρεις τι χαρά μου δίνεις. Τι θέλεις να πούμε? Γιατί είσαι συνέχεια μόνος. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει? Σ' αρέσει να κάθεσαι εδώ μέσα όλη μέρα μόνος? Μα είναι και η μητέρα σου εδώ. Το ξέρω. Όμως... Όμως τι? Έχω κουβεντιάσει με τη μητέρα. Ναι, λοιπόν. Είμαι μικρός για να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν χαμογελάς. Είσαι συνέχεια σκεπτικός, σαν να ταξιδεύεις αλλού. Κάνω αυτό που μου αρέσει. Κι αν σου έλεγα να βγούμε ένα βράδυ, παρέα, οι δυο μας, τι λες? Εμείς οι δύο. Εντάξει, κάποιο βράδυ. Όχι κάποιο, αύριο. Αύριο δεν ξέρω. Ξέρεις, λοιπόν, θα βγούμε οι δυο μας και θα πάμε να γλεντήσουμε, εντάξει? Εντάξει. Όλα εντάξει. Βρωμάς. Τι? Βρωμάς την κολόνια της Τζούλη. Τι είναι αυτά που λες, αγάπη μου? Αφού έχω δύο μήνες να τη δω. Μη με δουλεύεις εμένα. Γι' αυτό άργησες. Πήγες και τη βρήκες. Ωραία, εντάξει, πήγα και τη βρήκα. Και τι έγινε? Τι έγινε? Θα σε σκοτώσω. Πού έγινε? Σταμάτα. Σταμάτα, μην κάνεις ανιστερική. Περίμενε. Ωραία. Πέρασε μια ώρα μαζί της. Και δες να μάθεις την αλήθεια. Την πλήρωσε κιόλας. Την πλήρωσες? Και ναι, την πλήρωσα. Γιατί? Τι γιατί, έτσι. Γελάς. Είναι τόσο αστείο. Ναι. Πόσα της έδωσες, μανάρι μου? Της έδωσα το ρολόι που μου χάρισες. Σταμάτα! Πώς κατάντησες έτσι, μωρέ? Ό,τι για να γίνει, μωρό μου, θα είμαστε μαζί, ε. Μαζί θα είμαστε. Γιατί εσύ είσαι η αρρώστια μου.
Στεναχωρήθηκες? Ίσως να είναι καλύτερα. Μπορεί. Σαν γαμπρός έχεις ντυθεί για που το έβαλες. Θα βγω με τον πατέρα. Θες να έρθεις? Τώρα μου το λέτε. Ποτέ δεν είναι αργά. Πάω να ντυθώ, μη φύγετε. Έτοιμη κιόλας. Και στο νου μια φωτιά. Μα ό,τι θες και δεν θα έρθει. Στην καρδιά μένει αγάθη. Και στο νου μια φωτιά. Είχα ένα άστρο.